Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω σήμερα όλους τους υψηλά ιστάμενους εκπροσώπους της πολιτικής ζωής του τόπου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η συνάντηση έχει ουσιαστικά έναν χαρακτήρα. Ερχόμαστε εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο, σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο για να ξαναθυμηθούμε την ιστορία μας, για να ξαναθυμηθούμε τους ανθρώπους μας, για να ξαναθυμηθούμε όλους αυτούς που έγραψαν την ιστορία του 21. Για να ξαναθυμηθούμε όμως με καθαρή ματιά όλα αυτά τα οποία ήταν γεγονότα και τα οποία σημάδεψαν την εξέλιξη στον τόπο μας. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν για να θυμηθούμε και να δούμε νοερά τις συνθήκες που έλαβε μέρος η πρώτη συνέλευση των Ελλήνων το 1821 στις 20 Δεκεμβρίου. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η προσπάθεια που ολοκληρώθηκε εδώ σε αυτό τον τόπο ξεκίνησε από το Άργος, η σύγκρουση στρατιωτικών και πολιτικών έφερε την συνέλευση σε αυτό τον τόπο ως τόπο ασφαλή. Η συνέλευση σε αυτή έγινε με αποκλεισμούς, με αποκλεισμούς των στρατιωτικών. Κυριάρχησαν οι πολιτικοί. Και αυτό έχει την ειδική του αναφορά, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο τόπος βρήκε το δρόμο του μέσα από μια άειλη λογική μιας δήθεν συμφιλιωμένης ενωμένης προσπάθειας. Δεν υπήρξε αυτή η διαδικασία. Η χώρα αυτή βρήκε το δρόμο της μέσα από συγκρούσεις, μέσα από ανατροπές, μέσα από συμφωνίες, μέσα και κυρίως από το εθνικό υποσυνείδητο που έβαζε όλους τους Έλληνες, ο καθένας από τη δική του τη μεριά, ο καθένας με τα δικά του, σε μια λογική υπεράσπισης της πατρίδας και του συμφέροντος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα. Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο μας οδηγεί σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Ο τόπος, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτά τα ιστορικά συμβάντα, έβρισκε πάντοτε το δρόμο του. Και δεν τον έβρισκε μέσα από προσωπικά αφηγήματα. Τον έβρισκε μέσα από το αφήγημα της παράδοσης, της ιστορικής προσήλωσης πάνω στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος. Όταν αρθρώθηκαν προσωπικά αφηγήματα, ο τόπος είχε τις δικές του οδυνηρές εμπειρίες. Και το αφήγημα το πατριωτικό, το αφήγημα το επίκαιρο, δεν μπορεί να έχει απλώς και μόνον ένα στιγνό καταγγελτικό λόγο. Δεν μπορεί να μην έχει το όραμα. Δεν μπορεί να μην έχει την πρόταση. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ μαζί. Για να εμπνευστούμε από αυτούς που μας έφεραν εδώ. Για να καταλάβουμε ότι σήμερα ο τόπος χρειάζεται αυτόν τον άδολο πατριωτισμό. Αυτόν τον πατριωτισμό που αποτελούσε το σκληρό πυρήνα στην ιστορική μας πορεία. Και αυτός ο πατριωτισμός είναι ένας πατριωτισμός που δεν έχει ιδεολειψίες, που δεν έχει προσωπικά αφηγήματα. Είναι ένας πατριωτισμός που φαίνεται κυρίως στα μάτια της νέας γενιάς. Και το δικό μας το αφήγημα είναι να εμπνευστεί η νέα γενιά, να καταλάβει τα λάθη τα δικά μας, να πάρει πρωτοβουλίες, να βγει μπροστά και να καταλάβει
ότι αυτή η υπηρέτηση του δημόσιου και εθνικού συμφέροντος είναι η μεγαλύτερη, είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουν για να έχουν ελπίδα και προσδοκία. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, δεν υπάρχουν σήμερα μεσίες στην σύγχρονη εποχή. Στη σύγχρονη εποχή ελπίδα κάθε τόπου είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και όπως ευφιέστατα τονίστηκε προηγούμενα, η βαθιά μας προσήλωση στη δημοκρατία και στη δημοκρατική μας λειτουργία ως κοινωνία και πάνω απ' όλα η αυστηρή τήρηση των νόμων αποτελούν αυτό που θέλουμε να περιγράψουμε ως επηρεασμό από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Γιατί η διακήρυξη της ανεξαρτησίας αλλά και το σύνταγμα της Επιδαύρου στηρίχθηκε στα πιο φιλελεύθερα συντάγματα της περίοδου εκείνης. Στην Επανάσταση τη Γαλλική με το Σύνταγμα το 1793 και το 1795 αλλά και στην Αμερικανική Ανεξαρτησία με το Σύνταγμα του 1787. Ήταν ένα σύνταγμα φιλελεύθερο. Ήταν ένα σύνταγμα που υπερασπιζόταν την παράδοση και τις αξίες. Ήταν ένα σύνταγμα που μπορούσε να προβλέψει και όλα τα επώδυνα που ήρθαν. Ήταν ένα σύνταγμα όμως που ξεκίνησε, έβαλε την αρχή. Την αρχή της κοινής προσπάθειας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μια περιφέρεια που το ιστορικό της υπόβαθρο, η ιστορική της αναφορά έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο πολιτιστικών αξιών. Γιατί όλοι οι Πελοποννήσοι εμπνεόμενοι από την ελευθερία της Επανάστασης του 21 είναι ελευθερόφρονες πολίτες. Και αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό προς πάσα κατεύθυνση. Γιατί αυτός ο τόπος άγιασε με το αίμα του και τις αξίες του την ιστορία και αποτελεί αυτή τη στιγμή το αναμένο καντήλι για ελπίδα και προσδοκία. Εύχομαι από βάθους καρδιάς σε όλους υγεία και χαρά και καλή χρονιά να έχουμε.